να τον πήχει ψηλά. Ψηλά ή 1,95 μπορεί να πεις, ή μπορεί να πεις ψηλά ως τα αστέρια. Και γιατί το λέω ψηλά ως τα αστέρια? Ακούστε κάτι που δεν το έγραψα εγώ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Το έχει γράψει ο κύριος Μαλούχος και λέει: η μουσική είναι ένα άειλο σύμπαν, μόνο που αντί για αστέρια απαρτίζεται από νότες. Η πολιτική ζωή, ειδικά ενός τόπου σαν την Ελλάδα τη σημερινή, είναι και αυτή ένα αντίστοιχο σύμπαν, μόνο που αντί για αστέρια έχει ανθρώπους. Εν προκειμένου τους περισσότερους βουτυγμένους άλλοτε στον πόνο και στο αίμα, άλλοτε στο μίσος και στην εκδίκηση, άλλοτε στο ελιξίριο της εξουσίας, άλλοτε, το χειρότερο, στο θάνατο της αδιαφορίας και της μόνωσης. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος για πρώτη φορά στην ιστορία, και όχι μόνο της Ελλάδας, ενώνει τα δύο αυτά σύμπαντα. Και αυτό που συμβαίνει τότε είναι τόσο δύσκολο να το περιγράψεις, όσο το να περιγράψεις τα αστέρια ένα βράδυ που ο ουρανός είναι γεμάτος από αυτά και λάμπουν. Καλησπέρα κύριε 1,95. Εμένα εννοούσε ο κύριος μου. Μάλλον. Εσένα επενίσσεται. Επενίσσεται. Εννοούσε τον κύριο Παπαδόπουλο γι' αυτό. Ο κύριος Παπαδόπουλος μπορεί να γράψει για τα αστέρια. Κράτησα τη ζωή μου. Κράτησα τη ζωή. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Τα νύχτα που δουλειάζανε, στο χιόνι καρδούλα μου, στον κάτω δρόμο του χωριού καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Την εποχή του 1939 που ήμεθα όλοι μέλη της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας ΕΟΝ, και τότε είχαμε κάθε Τετάρτη το απόγευμα αφιερωμένο στην Εθνική Αγωγή, όπου ακούγαμε λόγους ή κάναμε ήδη λόγους εθνικού περιεχομένου, και εκεί την προηγούμενη μέρα ο τελετάρχης που ήταν ο καθηγητής μου της φυσικής, κ. Βαρελάς, λέει: Θεοδωράκη, αύριο εσύ θα μας κάνεις μια ομιλία για τον κομμουνισμό, εναντίον του κομμουνισμού. Εμείς πρώτη φορά ακούμε τη λέξη αυτή. Βγαίνοντας έξω ρωτάω τους μαθητές μου τι είναι αυτό το πράγμα ο κομμουνισμός. Δεν ξέρει κανείς να μου πει τίποτα. Πηγαίνω στο σπίτι να δω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έλειπε σε περιοδία. Η μητέρα μου τηγάνιζε ψάρια. Λέω: μαμά, πρέπει να μιλήσω αύριο εναντίον του κομμουνισμού. Έχεις ιδέα τι πράγμα είναι αυτό το κομμουνισμός? Μου λέει: δεν ξέρω καλά, έχω ακουστά, λέει. Πες μου, λέω, είναι καλό ή κακό? Είναι πολύ κακό. Δηλαδή, τι κάνουν οι κομμουνιστές? Όπως μου έλεγες και στα Γιάννα, να μην πηγαίνω στα Εβραϊκά, γιατί οι Εβραίοι βάζουν τα παιδιά στο βαρέλι μέσα με τα καρφιά, με τα καρφιά και πίνουν το αίμα τους, λέει ακριβώς το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Και γράφω λοιπόν κι εγώ, αρχίζει η ομιλία μου, ότι ο κομμουνισμός είναι ένα πολύ κακό πράγμα, διότι οι κομμουνιστές βάζουν στα βαρέλια τα παιδιά με καρφιά.
Το διάβασα λοιπόν και με τη δεύτερη παράγραφο μου λέει ο Βεραράς, σταμάτα ως εδώ. Χειρότερος και από μένα είσαι αυτό τώρα, και είπε. Δεν πρόκειται να κάνεις την ομιλία αυτή. Χάρτητος ο κόσμος ψεύτικος δουλειάς, μόνο το τραγούδι ξέρει που πονάς, μόνο στο ρυθμό του είναι νόμιμο τα ανυπόταχτο που κρύβω και το φρόνημο. Σαν θέλω να πω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μεταξωτός.
κρατήσεις και σαν αέρας να σηκωθείς, να με ζαλίσεις, να με σκορπίσεις και τη ζωή μου μη λυπηθείς. Να γίνεις φλόγα, να με δροσίσεις και μεσημέρι να τυφλωθώ. Το συλλάβανε... Στην Κεστάπο. Στην Κεστάπο. Και τον πηγαίνανε ή τον είχαν έτοιμο για κρέμασμα, για αγχώνη. Για αγχώνη. Και του λέει τι δουλειά κάνεις και λέει κομπονίστ στα γερμανικά, δηλαδή συνθέτης. Ξέρεις... Και ο μεταφραστής έλεγε ο ένας, το τομάρι αυτό, έλεγε όχι, κομμουνιστής. Νο κομμουνίστ, λέει, κομπονίστ. Ο ήλιος Ιησού Κυριακή της νύχτας μου φεγγάρι, της μάνας μου ήσουν η ευχή, της Παναγιάς η χάρη. Μικρά κι αντίλια καστελιά σπίτια χαμηλά βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου δρόμοι που χάθηκα, γωνιές που στάθηκα, δάκρυα που πίστεψα, παιχνίδια στο νερό, μικρό το βράδυ φτάνει. Ευχαριστώ στον Μίκη Θεοδωράκη που ήταν μαζί μας απόψε. Μεταλλάσσα πικρία,